Στην ανθρωπιστική κρίση, τη φορολογική και τη διοικητική μεταρρύθμιση στοχεύει ως επιτοπλίστων ο φάκελος με τις έξι προτινόμενες από την Ελλάδα μεταρρυθμίσεις, τον οποίο θα καταθέσει την προσοχή Δευτέρα στο Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Σύμφωνα με κυβερνητικού κύκλου, οι έξι μεταρρυθμίσει με τι οποίε ξεκινάει η κυβέρνηση τι συζητήσει Βρυξέλλε είναι οι εξή. Ανθρωπιστική κρίση-διοικητική μεταρρύθμιση. Πρόκειται, όπω σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, για μια μεγάλη προσπάθεια καταπολέμησης του τρίπτυχου τη φτώχεια, δηλαδή ζήτηση, στέγη, ενεργειακή επάρκεια, που θα συνδυαστεί με τη διοικητική μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη όλη η χώρα. Στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των λεξιπρόθεσμων οφειλών στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Απεγκλωβισμό και επανένταξη των εκατομμυρίων οφειλετών στη φοροδοτική διαδικασία με τρόπο όμω που να βοηθά στη δημιουργία φορολογική συνείδηση. Δεν κουρεύει το οφειλόμενο κεφάλαιο και επιβραβεύει του συνεπεί. Μεταρρύθμιση φορολογική διοίκηση. Ενεργοποίηση του Φορολογικού Συμβουλίου. Δημιουργία νέου ευέλικτου σώματο στοχευμένων φορολογικών ελέγχων, αποτελούμενο από αυστηρά προσωρινού ελεγκτέ. Στη βάση αυτών των προτάσεων, θα υπάρξει συζήτηση στο Συμβούλιο για το ποιε μεταρρυθμίσει θα προηγηθούν και η χώρα θα κριθεί από τι μεταρρυθμίσει τι οποίε θα υλοποιήσει.